Θα μιλήσουμε με την κυρία Στέλλα Βαλαβάνη, εκπρόσωπος τύπου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής. Καλή σας μέρα, κυρία Βαλαβάνη. Καλημέρα, κυρία Βαλαβάνη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλή αρχή και στα παιδιά. Καλή χρονιά κιόλας. Και καλημέρα και καλό ξεκίνημα ξανά στα παιδιά μας. Μπράβο. Τώρα να μας πείτε. Εσείς, αν που ανοίγουν τα σχολεία, πιστεύετε ότι θα υπάρχει πρόβλημα, έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, έχετε ενδεχομένως κάποιες ενστάσεις? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει αγωνία στους γονείς και υπάρχει αγωνία ότι ουσιαστικά τα αιτήματά μας για τα ζητήματα της υγείας των παιδιών όλο το προηγούμενο διαστημάτος δεν έχουν παυθεί υπόψη. Δηλαδή ήταν πολύ βασικό αυτό που λέγαμε και τώρα με την εποχιακή γρήπη και με τον COVID, το ζήτημα της αρέας των μαθητών να εντάξει. Στείλατε μια επιστολή, ένα επώνυμα στον κύριο Πλεύρη. Ζητάμε από τον κύριο Πλεύρη φυσικά συνάντηση, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια αγωνία, γιατί ακριβώς υπάρχουν συνθήκες έντονης εποχιακής γρήπης και υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στα φάρμακα των παιδιών μας. Αυτό είναι αλήθεια. Και αυτή τη στιγμή είναι ήδη. Στα παιδικά, εγώ σας το λέω, συγγνώμη σας διακόπτω, κυρία Βαλαβάνη, επειδή εγώ νόσησα από κορονοϊό αυτές τις μέρες και πήγα να πάρω ένα για εκνέφωμα της μύτης και ήταν μπροστά μου τρεις μανάδες, οι οποίες ζητούσαν παιδικά σιρόπια. Και δεν είχε τίποτα. Δεν ξέρω τι λέμε ότι θα υπάρχει επάρκεια φαρμάκων μέχρι το τέλος του μήνα. Πάντως δεν βρίσκαν τίποτα οι άνθρωποι. Ξέρετε κάτι, αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι την ίδια στιγμή που το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει την έξαρση της γρήπης, γιατί έχει στείλει εγκύκλιο που δικαιολογεί τις απουσίες, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα μέτρο και για την αρέωση μαθητών που εκ των πραγμάτων εξασφαλίζει πάρα πολλά θέματα, αλλά πολύ περισσότερο για τα αναγκαία φάρμακα. Ναι, αλλά η αρέωση δεν έγινε ποτέ, ξέρετε, ούτε την περίοδο του κορονοϊού δεν έγινε. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι τα παιδιά μας έχουν ανάγκη φάρμακα αυτή τη στιγμή και νοσηλεία. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν δείτε και παρακολουθήσετε και το ξέρετε και πάρα πολύ καλά, τα παιδιατρικά τμήματα στην Αττική είναι υποστελεχωμένα και οι ουρές των γονείων που περιμένουν για γνωματεύσεις είναι άπειρες και ατέλειωτες. Άρα λοιπόν, το μέτρο που πρέπει να παρθεί είναι διαθέσιμα φάρμακα δωρεάν, χωρίς ανατίμηση, για όλους τους μαθητές, για όλα τα παιδιά δηλαδή στην Ελλάδα. Χωρίς ανατίμηση έχει πει η κυβέρνηση ότι θα την επομιστεί ο ΕΟΠΗ. Εμείς δηλαδή, αλλά δεν θα είναι. Εντάξει, αλλά η άλλη λύση ποια είναι? Και να είναι διαθέσιμα και δεύτερον είναι στελεχωμένα τα νοσοκομεία για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των παιδιών μας. Αυτό είναι δίκαιο που ζητάτε, δεν μπορεί νομίζω να το αμφισβητήσει κανένας και ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο και εντάξει, εν πάση περιπτώσει, όλοι έχουν την επιθυμία να πάνε στο σχολείο κανονικά, ούτε να έχουν απουσίες, ούτε να φεύγουν, ούτε να ξαναζήσουμε τα ίδια με τους υπολογιστές. Ναι, το πρακτέο εκτός από την αρέωση των τμήματων, που εγώ το ακούω αυτό ως αίτημα από τότε που ξεκίνησε η ιστορία του κορονοϊού και ποτέ δεν έγινε. Είχε και το Υπουργείο Παιδείας κάποια επιχειρήματα γι' αυτό. Εσείς έχετε κάποιο άλλο αίτημα που καταθέτετε? Τα αιτήματά μας είναι πάγια από την αρχή του κορονοϊού που δεν αλλάζουν. Δηλαδή και τα ζητήματα της καθαριότητας που μπορούν να εξασφαλίσουν συγκεκριμένες συνθήκες για την υγεία των μαθητών. Ο σχολικός νοσηλευτής που μπορεί να εξασφαλίσει, να βοηθήσει, να ενισχύσει μια τέτοια διαδικασία μπροστά σε συνθήκες γρήπης. Ναι. Είναι πολύ βασικά. Και αν θέλετε να σας πω, μπορούμε δηλαδή, να δούμε και άλλα αιτήματα που τα έχουμε βάλει. Δηλαδή, δεν είναι αιτήματα που τα έχουμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Να εξασφαλίζεται δηλαδή να μπορεί και ο γονιός να είναι σπίτι για να μείνει με το παιδί. Σωστά, όταν έχει την εποχιακή γρήπη. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι ζητήματα που πρέπει ολοκληρωμένα να τα δει η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία για να εξασφαλίσουν. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βαλαβάνη. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.